Ιωάννου, παρέστη στον απολογισμό ενός έτους διακυβέρνησης του Υπουργού Εσωτερικών. Να δούμε, Νάσια μου, τι έτσι απαρίθμησε ως πράγματα που έγιναν μέσα σε αυτόν τον χρόνο ο Υπουργός Εσωτερικών. Είναι σε διάφορους τομείς, επειδή είναι και πολύ σύνθετο αυτό το Υπουργείο. Σε ακούμε. Ακριβώς, Κάντια, μεγάλο χαρτοφυλάκιο, πολλές αν θέλεις οι πολιτικές, ωστόσο έχει χωρίσει έτσι τις προτεραιότητες και το τι προωθεί το Υπουργείο σε τέσσερις άξονες, βεβαίως με πρώτο την διαχείριση του μεταναστευτικού. Είναι και η στεγαστική πολιτική μέσα από διάφορα έτσι σχέδια και για νέους, αλλά και σε σχέση με την αναζωογόνηση της υπαίθρου. Βεβαίως είναι και οι διαδικασίες που προωθούνται ούτως ώστε να είναι πιο απλοποιημένες και μεγάλες μεταρρυθμίσεις με επίκεντρο βέβαια αυτό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να σου πω πως μονοπόλησε έτσι το ενδιαφέρον και έκανε έτσι μεγάλο λόγο για την διαχείριση του μεταναστευτικού και συγκεκριμένα για την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Λίβανο στις 2 Μαΐου μαζί με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμφανίστηκε, αν θέλεις, έτσι αισιόδοξος. Υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για αυτή την επίσκεψη. Κάτι που δεν δημιούργησε, έτσι, αν θέλεις, μεγάλες προσδοκίες σε σχέση με την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτι αφού για ακόμη μια φορά ανέφερε πως προβλήματα θα υπάρχουν. Δεν θέλω, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, να δημιουργώ μεγάλες προσδοκίες για αυτή την μεταρρύθμιση. Ωστόσο, σιγά σιγά θα πάρουν όλα τον δρόμο τους και βεβαίως τα ωφέλη από αυτή τη μεταρρύθμιση θα τα αντιληφθεί ο κόσμος έτσι το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, και αναφέρθηκε και στα μέτρα, τα νομοσχέδια που εξετάζονται ρίσον παρόδο και στην Επιτροπή Προσφύγων για τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Έτσι, τα κριτήρια για να γίνει αξιοκρατικά αυτή η διαχείριση, η αξιοποίησή τους από πρόσφυγες. Είχαμε κάποια εξαγγελία, κάποιες αναφορές για το υπόλοιπο του 2024, τι να περιμένουμε, Νάσια? Να πούμε κάτι από είναι αυτό που είχε πει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για το έτος 2024, πως θα προωθήσουν την νομοθετική ρύθμιση για την αυτόματη εγγραφή νέων εκλογών στους εκλογικούς καταλόγους και την μείωση του ορίου ηλικίας για το δικαίωμα του εκλέγει. Αν θέλεις, έτσι αυτό ξεχωρίζει μέσα από τις εξαγγελίες και βεβαίως διάφορες δράσεις σε σχέση με το μεταναστευτικό, αν και φεύγει από τον Υπουργό Εσωτερικών. Να πούμε πως ο ίδιος διαβεβαίωσε πως θα παρακολουθεί στενά και αυτό το θέμα. Μάλιστα, Νάσια μου, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε.